ταΐς, να βρίζεις, να ισοπεδώνεις ανώνυμα μέσα από το διαδίκτυο. Εμένα και με τρομάζει και με θυμώνει, γιατί τελικά από λεκτική βία γίνεται φυσική βία. Και έρχεσαι να χάσεις τη ζωή σου, ενώ είσαι 16-17 χρόνια, έχεις παρασυρθεί και σε μία κουβέντα μικρή του φίλου σου να πέσουν γροθιές και τελικά να πας στα δικαστήρια και να καταδικάζεσαι για κάτι που ούτε θα έχεις καταλάβει πώς έχεις φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο. Ένα αν θα μπορούσα ποτέ, που το κάνω ούτως ή άλλως, να ξέρετε ότι οι αξίες, οι αρετές, τα συναισθήματα δεν πληκτρολογούνται. Διδάσκονται και διδάσκονται πρωτίστως από την οικογένεια, δευτερευόντως από τους δασκάλους, γιατί και εκεί έχουμε έλλειμμα γενικότερα. Και αν εμείς ως φορείς διοίκησης, με το παράδειγμά μας, τα λόγια τα λένε, τα λόγια τα μεγάλα τα λένε όλα, εάν με το παράδειγμά μας είμαστε η απόλυτη διαδρομή της βίας, τότε αυτή η κοινωνία δεν έχει σωσμό.